πάντα ήμουν με χαμόγελο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, καμία γυναίκα να με γλύωσε από το που περνάω. Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα και ερωτευμένα ζευγάρια και δεν το έκρυβαν. Ο χωρισμός της Μαρίνας και του Γιώργου Πατούλη έπεσε σαν βόμβα. Η κυρία Πατούλη δημοσιοποίησε τη βαθιά κρίση στο γάμο τους μετά από 35 χρόνια. Μίλησε στο περιοδικό Hello και εξήγησε πως ο σύζυγός της έφυγε και δεν ξέρει που μένει. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ξέρω πως μια μέρα του Ιανουαρίου μου ανακοίνωσε ότι φεύγει από το σπίτι και έκτοτε δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Πραγματικά είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά. Έχω εξαντληθεί. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Δεν έχω καν καταλάβει πως προέκυψε όλο αυτό. Έφυγε και δεν ξέρω που μένει. Γι' αυτό και έφτασα στο σημείο να απευθύνω δημόσια έκκληση. Η Μαρίνα Πατούλη σχολίασε και όσα ακούγονται για ύπαρξη τρίτου προσώπου. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει μπει τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο πρόσωπο. Προσπερνώ το τρίτο πρόσωπο. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες συμπεριφορές σε ένα γάμο 35 χρόνων. Η αλλαγή είναι ραγδαία και χρειαζόμαστε και οι τρεις ψυχολογική υποστήριξη. Ό,τι και αν συμβεί, είμαστε και θα παραμείνουμε οικογένεια. Πρέπει να συντονιστούμε σε όλο αυτό που περνάμε. Δεν μου έδωσε όμως καμία ευκαιρία έως τώρα. Κάποιες φορές μιλά μόνο με το παιδί. Η ίδια η Μαρίνα Πατούλη διαψεύδει τις φήμες περί διαζυγίου και κάνει λόγο για βαθιά κρίση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για οξύτατη κρίση και προσωπικές επιλογές. Αν ακολούθησε άλλο δρόμο, θα το σεβαστώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και οι δύο, και εγώ, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε μαζί, να διασφαλίσω ότι θα υπάρχουν ασφάλεια και ηρεμία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στο παιδί μας να το πράξουμε. Η Μαρίνα Πατούλη παραδέχεται πως έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Είμαι με αυτόν τον άνθρωπο από τα 18 μου έως τα 52 μου. Πορεύομαι 35 χρόνια απόλυτα μαζί του, ως τη λοβάτη στη ζωή μου. Νιώθω ευνηδιασμένη και μια τεράστια θλίψη. Η σχέση με τον Γιώργο είναι σχέση ζωής. Κάποιες φορές όμως, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, όταν αγαπάς κάποιον, πρέπει να του δώσεις τον αέρα να φύγει, αρκεί να ξέρεις πως θα φύγει, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του. Νομίζω πως ο Γιώργος Πατούλης, ίσως λόγω πίεσης, ίσως λόγω ευθυνών και υποχρεώσεων, δεν αντιλαμβάνεται αυτή την περίοδο ότι η οικογένεια πρέπει πάντα να έρχεται σε πρώτη μοίρα. Έχει τον πρώτο ρόλο στη ζωή όλων μας. Πρέπει να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να νιώθουμε όλοι καλά. Παραδέχεται πως η μόνη επαφή που έχει με τον σύζυγό της είναι μόνο μέσα από τα μίντια που παρακολουθεί τις δράσεις του.